Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους αμβικούχους του Δήμου Τυρνάβου η αποκαλυπτική, όπως σημειώνουν, απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κουσελά σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Ελευθέριου Αυγενάκη για το ότι δεν μπορούν πλέον να διαθέτουν οι ίδιοι το τσίπρο ή την τσικουδιά που παράγουν, αλλά θα πρέπει να το δίνουν σε οινοποιίες, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ταυτότητα του προϊόντος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αμβικούχων της Επαρχίας Τυρνάβου, κ. Δημήτρης Παπαφίγκος, υποστήριξε σε δηλώσεις του πως οι αμβικούχοι έχουν στα χέρια τους το προσχέδιο νόμου προδημήνου, οπότε και ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις και ήδη έχουν με τη σειρά τους ενημερώσει τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι επιχειρείται, όπως τονίζουν, ο αφανισμός τους στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Την ώρα, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαφίγκος, που οι παραδοσιακοί εινοποιοί απορροφούν μεγάλες ποσότητες σταφυλιών που θα έμεναν αδιάθετα. Μόνο στον Τύρναβο, 2.500 τόνοι σταφυλιού έχουν απορροφηθεί, βοηθώντας τους τοπικούς παραγωγούς να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κουσελάς, ίσως να μην γνωρίζει ότι η παραγωγή του παραδοσιακού τσίπρου έχει σχέση με την απορρόφηση των σταφυλιών, τα οποία φέτος στην επαρχία, σύμφωνα με τα παραστατικά των τελωνίων, απορροφήθηκαν 25 εκατομμύρια κιλά σταφύλια. Ας απαντήσει ο κύριος Κουσελάς τι θα γίνουν αυτά τα σταφύλια. Εμείς είχαμε αυτό το προσχέδιο πριν 2 μήνες στα χέρια μας. Έχουμε κινητοποιήσει πανελλαδικά την Ομοσπονδία, όλους τους συλλόγους αμβικούχων πανελλαδικά. Έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι οι βουλευτές. Έχουν κοινοποιηθεί το προσχέδιο σε όλους τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς, της αντιπολίτευσης κτλ. Μας υποσχεθήκαν ότι δεν θα το περάσουν. Τώρα, αν ο κύριος Κουσελάς μπορεί να μας αποζημιώσει τα σταφύλια, εμείς λέμε ότι ας μην αποστάξουμε παραδοσιακό τσίπουρο. Γιατί ίσως να μην γνωρίζει ότι το παραδοσιακό τσίπουρο έχει σχέση με την παραγωγή του σταφυλιού. Στον Τύρναβο, οι παραδοσιακοί εινοποιοί ανέρχονται στους 380, οι οποίοι εκπροσωπούν 4.000 αμπελοκαλλιεργητές.